Ιωάννα, Σίλια. Ξεκινάτε τώρα και εσείς κριτές μου πρόκειται να πάρετε την απόφαση για το ποια κοπέλα πρόκειται να παραμείνει και ποια θα αποχωρήσει από το My Style Rocks. Ξεκινάμε με εσένα, Στέλιο. Ναι. Εντάξει, ήταν μια ανατρεπτική εβδομάδα αυτή. Καταρχάς, Ιωάννα, πώς προέκυψε να είσαι εδώ, αυτό το ξέρεις εσύ. Μόνη σου πήρες τις βαθμολογίες σου. Και επίσης, δεν ξέρω και πώς πάει όλο αυτό που όλα τα κορίτσια έστειλαν εσένα, Ιωάννα, εδώ. Α. Γιατί δεν θα φύγει. Δηλαδή, τι σημαίνει να πάει η Ιωάννα μπροστά, γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν θα φύγει. Και αν φύγει, και γιατί να υποτιμούμε τις δυνατότητες της Σίλιας με αυτόν τον τρόπο. Εσένα σε πειράζει, Ιωάννα, αυτή, το ότι είσαι μπροστά μας και δεν σώθηκες? Όχι, δεν με πειράζει. Με κολακεύει κιόλας. Σε κολακεύει. Μα υπάρχουν 50% πιθανότητες να αποχωρήσεις. Ναι, αλλά θα αποχωρήσω ως μια δυνατή παίκτρια, τι να πω. Ότι μια παίκτρια που πραγματικά ήταν δυνατή και μπορεί να έχασε, αλλά αποχωρεί με δυνατές εικόνες. Σίλια, τι λες εσύ? Πώς σου φάνηκε εσένα αυτή η εξέλιξη? Εμένα δεν μ' αρέσει η θέση που βρίσκομαι, η αλήθεια. Δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε. Mm. Θεωρώ όμως ότι καλό είναι να το πεις και να μην το συνεχίσεις και να το δικαιολογήσεις, γιατί στα δικά μου αυτιά ακούστηκε ακριβώς όπως το είπατε, ότι η Ιωάννα θα πάει μπροστά και δεν θα φύγει, άρα στην ουσία θα τη στείλουμε με τη Σίλια, γιατί η Σίλια είναι σίγουρα ότι θα φύγει. Εμένα έτσι ακούστηκε στα αυτιά μου. Δεν επηρεάζομαι από τις απόψεις γενικά του κόσμου, αλλά είναι λίγο άσχημο να τα ακούς. Είναι, ναι. Αναγνωρίζω όμως ότι η Ιωάννα είναι πιο δυνατή. Άμα την συγκρίνουμε με μένα, εννοείται. Έχεις κάνει όντως προσπάθεια. Δηλαδή η εξέλιξη ήταν ξεκάθαρη. Η Ιωάννα μπορεί να είναι λίγο λιγότερο καλή, αν συνεχιστεί, ας πούμε, η πορεία της κατά αυτόν τον τρόπο. Από να μείνει η Ιωάννα. Από να μείνει η Ιωάννα. Γιώργο. Είναι πολύ δύσκολη θέση μου. Για τον εξής λόγο. Ιωάννα, δεν σου κρύβω ότι με έχεις απογοητεύσει. Δυσκολεύομαι ιδιαίτερα. Γιατί, αν κάνω μία αναδρομή στο κομμάτι της οντισιόν σου, που είχες έρθει με μία πολύ όμορφη ενέργεια, εγώ για κάποιο λόγο λοκάρω και στην ενέργεια και την όρεξη, την διάβγεια που είχες κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδος, νιώθω ότι έχεις κάνει μία τεράστια κοιλιά. Από την άλλη, Σίλια, ένα κορίτσι που έχεις έρθει εδώ χωρίς, θεωρώ, να έχεις τις ίδιες αναφορές με την Ιωάννα, στιλιστικές αναφορές και τις ίδιες εικόνες. Και σε αυτές τις 2 εβδομάδες που σε έχουμε στην παρέα μας, έχεις δείξει προσπάθεια, έχεις καταβάλει προσπάθεια και έχεις δείξει μια, ας πούμε, ανωδική πορεία, σίγουρα ανωδική πορεία. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω και αλήθεια δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί αν εγώ σώσω την Ιωάννα, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως έχει λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας μας. Αλλά αν από την άλλη σώσω τη Σίλια, τελική απόφαση καλύτερα να την πάρει η Έλενα. Και δεν ξέρω αν είστε διατεθειμένες να δουλέψετε γι' αυτό που λέγεται My Style Rocks. Σίλια, εσύ είσαι διατεθειμένη? Ναι. Το είπα και νωρίτερα. Θέλω να μείνω. Δεν θα χαρώ αν φύγει η Ιωάννα. Είμαι ειλικρινής. Εσύ, Ιωάννα, τι έχεις να πεις για όλα αυτά που άκουσες? Κι εγώ θέλω να μείνω. Έρχομαι με τα γεννητσά γι' αυτό. Okay, προφανώς και θέλω να μείνω. Ωραία. Επειδή λοιπόν θέλω να είμαι δίκαιος, θα επιλέξω
αρθριστικά σύμφωνα με τις εικόνες που έχουν έρθει όλο αυτόν τον καιρό στο My Style Rocks. Και θα, η τελική μου επιλογή ως προς το κομμάτι ποια κοπέλα θα σώσω και ποια κοπέλα θα παραμείνει, είσαι εσύ, Ιωάννα. Ιωάννα, παραμένει στο My Style Rocks, λοιπόν, μετά την απόφαση αυτή του Γιώργου. Έλενα, όμως, θέλω μια κουβέντα και από σένα. Ναι. Λυπάμαι πολύ και για τις δύο. Για την Ιωάννα, πραγματικά είμαι στενοχωρημένη που ήρθε εδώ, ως μια δυνατή παίχτρια που κατ' εμέ είναι. Εύχομαι να το δείξει. Σίλια, πραγματικά στενοχωριέμαι που θα αποχωρήσεις. Ήσουνα υπέροχη. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Ιωάννα, μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Θα σε χαιρετήσω. Ναι, θα είμαι μέσα. Σίγουρα θέλει να μας κρατήσει και τους δύο. Σιλιάκι μου, θέλεις να κρατήσω εγώ αυτά εδώ τα δύο? Γιατί? Για να πας να χαιρετήσεις τα κορίτσια, να μην τα έχεις στα χέρια σου. Α, ναι. Και μετά να έρθεις εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Πάω από εδώ. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια και δυνατή πορεία. Είπες, θα άρχισες το... Είπα. Ωραία. Ό,τι λέω το κάνω. Τσατούλα σου, το φανάκι σου. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Και εγώ. Να είστε καλά. Ήρθες εδώ. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, εμένα έτσι μου φάνηκε, πέρα από τα στιλιστικά όλα, ότι χαιρόσουν πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Ναι, ισχύει. Ότι διασκέδαζες πάρα πολύ με την ίδια, με όλη τη διαδικασία. Είναι ωραία εμπειρία. Νομίζω όμως ότι ήσουν ένα πραγματικά πολύ όμορφο κομμάτι στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σίλια. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Αυτή η πραγματικά πολύ περίεργη εβδομάδα, διαγωνιστική εβδομάδα, φτάνει στο τέλος της. Η Σίλια μόλις έχει αποχωρήσει. Ένα ακόμα κορίτσι πρόκειται να έρθει κοντά μας στην αρχή της τέταρτης διαγωνιστικής εβδομάδας, που είναι βεβαίως για εμάς και για εσάς το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, για σήμερα. Εύχομαι όταν θα επιστρέψουμε και θα ξαναείμαστε εδώ στο πλατό τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές και για σήμερα. Τους αγαπώ πολύ, το ξέρω ότι και εσείς, τον Γιώργο μου, την Έλενά μου, το Στέλιο μου. Ευχαριστώ πάνω από όλους εσάς. Και βεβαίως, Στέλιο μου, ξέρεις τι θα κάνεις τώρα? Ανάθεση. Πηγαίνεις μέσα.